μεταλλικές χορδές από ατσάλι, τυλιγμένες με χαλκό, που λένε ζεϊπέκικα, χασάπικα, σμυρναίικα ταξίμια και προπάντων αιγαιοπελαγίτικα, νησιώτικα τραγούδια της ξενιτιάς. Ένας από τους λίγους και σημαντικότερους εκτελεστές του Σαντούρι, ο Τάσος Διακογιώργης, συνεχίζει μια παράδοση από την οποία μοιήθηκε σε ηλικία 10 ετών στη Ρόδο, από όπου κατάγεται. Στα 12 γίνεται επαγγελματίας μουσικός και παίζει σε γάμους και πανηγύρια. Δίπλα στο Σαντούρι, στα 16 του αρχίζει να μαθαίνει βιολί και αργότερα κρουστά. Σε ηλικία 30 χρόνων έρχεται στην Αθήνα και σπουδάζει ανώτερα θεωρητικά με δάσκαλο τον Μανώλη Καλομήρη και τον Λεωνίδα Ζώρα. Η παρουσία του και η μουσική του κατάρτιση είχαν σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί το σαντούρι μαζί με άλλα όργανα στο χώρο της έντεχνης μουσικής από όλους τους γνωστούς Έλληνες συνθέτες. Τα τελευταία χρόνια, ο Τάσος Διακογιώργης διδάσκει σαντούρι στη Ρόδο και την Αθήνα.